Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπλεξε το εγκόμιο του Ουκρανικού στρατού για το πετυχημένο, όπως είπε, χτύπημα με ντρόουν σε αποθήκη πυρομαχικών και πυράβλων στη ρωσική περιφέρεια του Τβέρ. Ο Ουκρανός πρόεδρος, που αναμένεται να συναντήσει την Κάμαλα Χάρις την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τον Bloomberg, σημείωσε πως τέτοιου είδους επιθέσεις αποδυναμώνουν τον εχθρό. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους πολεμιστές μας που διασφαλίζουν την ικανότητα για χτυπήματα μεγάλων αποστάσεων. Υπάρχει σημαντικό κέρδος από το πλήγμα στη ρωσική επικράτεια και αυτές είναι οι δράσεις που αποδυναμώνουν τον εχθρό μας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης πως το πλάνο νίκης της Ουκρανίας είναι έτοιμο. Έτσι, το πιο σημαντικό από εδώ και πέρα, όπως τόνισε, είναι να υπάρχει αποφασιστικότητα στην εφαρμογή του. Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τον εξυγχρονισμό του ρωσικού στρατού και του πολεμικού ναυτικού. Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα καθολικού επανεξοπλισμού του πεζικού και του ναυτικού. Κάτι που σημαίνει ότι τα νέα σύγχρονα όπλα ακριβίας και τα τεθωρακισμένα οχήματα, αεροσκάφη, συστήματα άμυνας και εντοπισμού του εχθρού, καθώς και συστήματα επικοινωνιών, δεν θα πάνε σε λίγες μονάδες, αλλά σε όλες. Ο Ρώσος πρόεδρος συμπλήρωσε ότι για να γίνει αποτελεσματική χρήση των νέων όπλων απαιτείται η εκπαίδευση ανθρώπων που θα αναλάβουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό.